το σημείο που περνάει η πομπή του Πρωθυπουργού και δέχεται την οργή των αγανακτισμένων που βρίσκονται στο σημείο, οι οποίοι, όπως είπαμε, άρχισαν να πετούν μπουκάλια, νεράτζια και αυγά. Ελάχιστοι άνθρωποι Λίδα μπορούν να περάσουν από τα μπλόκα αυτά, τα συγκεκριμένα μπλόκα της αστυνομίας, που δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν μαζικά ομάδες-ομάδες. Αν ένα-δύο άτομα έχουν κάποια δουλειά, πάντα με την επίδειξη της ταυτότητας. Βλέπουμε τους εκατοντάδες αστυνομικούς που έχουν κάνει, που έχουν ζώσει την Βασιλίση Σοφία, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλέως Γεωργίου, όπου περνούν οι πομπές με τα αυτοκίνητα, τα συνοδευτικά αυτοκίνητα της αστυνομίας. Ενώ βλέπουμε ότι οι αστυνομικοί έχουν κάνει ένα κλειό γύρω από το κοινοβούλιο και δεν επιτρέπουν σε κανένα, όπως σας είπα, να φτάσουν από τη Ριγίλης και κάτω για να φτάσουν στην Βουλή. Πρέπει να κάνουν ολόκληρο το γύρο της Αττικής, να το πω και έτσι, από το Κολωνάκι, για να φτάσουν έστω με τα πόδια προς το κοινοβούλιο να διαδηλώσουν. Υπάρχουν, σας λέω και πάλι, πολύ μεγάλα μέτρα της αστυνομίας, τουλάχιστον 12.000 αστυνομικοί. Είναι πάρα πολλά τα μέτρα της αστυνομίας και αυτό είναι που εξοργίζει ακόμα και τους περισσότερους από τους διαδηλωτές, που το λένε και οι ίδιοι σε δηλώσεις που έχουν κάνει και σε τηλεοπτικά συνεργεία αλλά και στο ραδιόφωνο που ακούμε από νωρίς το πρωί. Ακούμε ότι είναι εξοργισμένοι με αυτά τα μέτρα της αστυνομίας, ενώ επουδενή, όπως λένε, δεν θέλουν να γίνουν επεισόδια. Επουδενή. Μάλιστα. Είναι πραγματικά πρωτοφανή τα μέτρα που λαμβάνονται στο κέντρο της Αθήνας. Εμείς πάντα βλέπουμε το στιγμιότυπο, τα πλάνα. Βλέπετε εδώ, είναι το πρώτο αυτοκίνητο, είναι του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κάρολου Παπούλια. Κάτω από τις έντονες αποδοκιμασίες των διαδηλωτών που είναι συγκεντρωμένοι στο σημείο και θα ακολουθήσει, θα το δείτε τώρα, το αυτοκίνητο του Πρωθυπουργού. Να την υποπή του κ. Παπανδρέου, αυτήν την ώρα περνά από το σημείο. Να δούμε και να ακούσουμε ήχο.